με το δημόσιο εναντίον του δημοσίου. Κάποιες υποθέσεις. Κάποιες στην Τρίπολη. Ναι, ναι. Αλλά, το λέω για διευκρίνηση προς τους τηλεθεατές μας. Στην Τρίπολη θα πάω να καταθέσω, αλλά θα δικάσουμε στη Σπάρτη, έτσι. Μία φορά το εξάμεινο. Ναι, μία φορά το εξάμεινο. Δύο φορές το χρόνο περίπου. Αλλά είναι και υποθέσεις που σημαίνει... Οπότε περνάνε και χρόνια για να βγουν οι αποφάσεις. Βέβαια. 4-5 χρόνια να προσδιοριστούν. Και δύο, να προσδιοριστούν. Και 2-3 δηλαδή να πάμε στα 7-8 χρόνια. Χρόνια. Και υπάρχουν υποθέσεις καθημερινά που από την ύλη που εχειρίζεται, ας την πούμε, η πολιτική δικαιοσύνη, τα αστικά δικαστήρια, όποιες υπάγονται στην μορφή των διοικητικών πράξεων και ενεργειών, αφαιρούνται και μετακυλίονται, ναι, στη διοικητική δικαιοσύνη. Οπότε η διαδικασία, εφόσον πρώτο ο Θεός ολοκληρωθεί η διαδικασία και έχουμε το διοικητικό δικαστήριο εδώ, στη Σπάρτη, σημαίνει ότι θα δικάζει, ας πούμε, μία φορά τη βδομάδα. Ανάλογα με το φόρτο των υποθέσεων. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Θέλω να πω, θα είναι ανοιχτές οι πόρτες. Ανοιχτές και πολύ συντομότερη η απονομή της δικαιοσύνης. Έτσι. Και πολύ ευκολότερη η προσφυγή του πολίτη στη δικαιοσύνη. Και αυτό. Ναι, και δεν αυτό. Υπάρχει αμφιβολία. Και δεδομένου ότι, εάν πάρουμε και από την άλλη μεριά, ο αριθμός των δικηγόρων εδώ στην περιοχή της Σπάρτης, ναι, και έχει αυξηθεί. Έχετε ξεπεράσει τους 150. Όχι, όχι. Είμαστε 85 ακριβώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στη Σπάρτη. Ναι. Στη Σπάρτη, ναι. Στη Λακωνία έχουμε ξεπεράσει. Αυτό λέω. Εκτό, δεδομένου ότι υπάρχει και ο δικηγορικός σύλλογος Γηθίου. Του Γηθίου, ακριβώς. Ναι, ναι. Άρα όλοι αυτοί και οι δύο περιοχές αυτές θα υπάγονται διοικητικό δικαστήριο. Στο δικαστήριο της Σπάρτης. Στο διοικητικό δικαστήριο. Στο διοικητικό, ναι. Γιατί δεν χρειάζεται να πούμε, εσείς το ξέρετε, ότι από πλευράς πολιτικού εφετείου το πρωτοδικείο Γηθίου συνδέεται με το εφετείο της Καλαμάτας. Ακριβώς. Και εδώ θα έχουμε διοικητικό πρωτοδικείο και μονομελές και τριμελές και για ασφαλιστικά μέτρα που χρειάζεται, αιτήσεις αναστολών κτλ. Ενώ αλλά το εφετείο. Διοικητικό εφετείο θα είναι η έδρα της Τριπόλεως. Ωραία. Ήταν σαφέστατο. Γιατί ξέρετε. Πολλοί ασχολούνται και ακούνε για το διοικητικό δικαστήριο, για το αυτό, και ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι διαφορετικά. Είναι κάτι διαφορετικό. Βλέπω υποθέσεις του απλού λαού που τις περιμένουν οι άνθρωποι χρόνια και χρόνια, αφού είπαμε ότι 3-5 χρόνια κάνουν να προσδιοριστούν. Και όταν εκδικάζονται καθυστερούν επίσης για να βγουν συντάξεις του ΟΓΑ. Όμως δεν φταίνε οι δικαστές για αυτό. Όχι, δεν φταίει. Δεν φταίει. Δεν μπορώ να ρίξω βάρος. Είναι το σύστημα τέτοιο και ο αριθμός των λειτουργών. Ναι, ναι. Γιατί όταν η δεν απονομή έχουν... της δικαιοσύνης για να είναι ολοκληρωμένη και για να αποδίδει και να έχει το σκοπό, να εκπληρώνει το σκοπό που ο νομοθέτης θέλησε, πρέπει να είναι ολοκληρωμένη από πλευράς συνθέσεως καταρχάς. Έτσι. Δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Μπαίνουμε και στο άλλο θέμα. Και δικαστικών υπαλλήλων που υπολείπονται κατά πολύ. Και μετά τα σύγχρονα μέσα, τώρα χρειάζονται υπολογιστές το ένα το άλλο κτλ. Και κτηριακή εκατάσταση. Να γνωρίζουν τους υπολογιστές. Φυσικά, φυσικά. Βέβαια είναι και ένα άλλο τεράστιο θέμα που η οικονομική κρίση της εποχής ίσως δεν επιτρέπεται ούτε καν να το κάνουμε μνήα, που λέει ο λόγος. Παλιότερα που ήταν πιο στρωτά τα πράγματα, πολλών ετών, υπήρχαν και ωράρια πέραν του κανονικού. Οι υπερορίες οι λεγόμενες, με την έννοια βέβαια ότι ο εργαζόμενος απεζημιούτο, αμείβετο σχετικό. Έτσι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές του είδους οι αμείβες, κατά συνέπεια γι' αυτό και δεν υπάρχει υπερορία. Και ακούτε καμιά φορά, είναι 3 η ώρα, ο γραμματέας θα κατέβει από την έδρα. Ακριβώς. Δικαιολογημένος είναι και εκείνος, αλλά είναι δικαιολογημένος και ο άτυχος λαός, ο πελάτης, έτσι, που κάθεται και ξανάρχεται από την αναβολή στην αναβολή και ούτω καθεξής. Και βέβαια δεν φταίνε μόνο τα δικαστήρια. Γιατί τα ΣΥΚΑ θέλω να είναι ΣΥΚΑ, εγώ και σκάφη. Καμιά φορά το παρατραβάμε και εμείς οι δικηγόροι και για μια ευκολία μας παίρνουμε και μια αναβολή παραπάνω. Σωστό, σωστό. Εντάξει, εσείς είσαστε από την πλευρά του πολίτη. Του πολίτη. Του πολίτη. Ναι. Άρα από την άλλη μεριά όμως και ο δικαστής δεν μπορεί να έχει 100 υποθέσεις να γράψει. Όχι. Δηλαδή, δεν θα αποδώσει. Είναι εις βάρος θα κάνει απονομής. Λάθη. Θα κάνει... Είναι εις βάρος της απονομής της δικαιοσύνης. Δεν θα αποδώσει. Και νομίζω ότι δεν έχουμε προβλήματα σοβαρά στη δικαιοσύνη. Όχι. Θα έλεγα όχι. Κατά βάση υπήρξε είναι... Υπήρξε κάποια έτσι... Καλά.
κατάσταση, ελεγχόμενη. Πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν μπει στη θέση τους από πλευράς ελέγχου και οι ποινές που επεβλήθησαν και οι κυρώσεις και είναι απαραίτητες. Ο καθένας πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του, την εργασία του, το λειτουργήμά του όμως, και σύμφωνα με τον όρκο που έτσι, έδωσε. Όμως εδώ τίθεται και το άλλο θέμα, γιατί έχει λεχθεί κατά κόρον αυτό ότι τα δικαστήρια είναι μια πηγή εσόδων του δημοσίου. Ασφαλώς. Δηλαδή, ασφαλέστε, γιατί όχι ασφαλώς. Ο δικαστής που επιδικάζει κάποιο πρόστιμο ή κάποια ποινή κλπ. Όλα αυτά είναι χρήματα και τα οποία πάνε. Η εξαγορά είναι υπέρ του δημοσίου. Υπέρ του δημοσίου. Ναι. Ναι, δεν είναι. Αλήθεια. Δηλαδή, τα έξοδα των δικαστών, η μισθή των δικαστών και τα έξοδα γενικώς της λειτουργίας ενός δικαστηρίου, εδώ που τα λέμε, άμα τα βάλει συν πλην κάτω, βγαίνουν από τα εισπρατώμενα από τις ποινές. Ναι. Ναι. Βέβαια, κάπου χρειάζεται και αυτό είναι και η κοινωνική πολιτική και επιχορήγηση κτλ. Ναι. Εκείνο πάντως που έχει σημασία και πρέπει να γίνει κατανοητό από τους πάντες, ότι για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη πρέπει να έχει πληρότητα και από πλευράς προσώπων και μέσων κτλ. Όσο το δυνατόν καλύτερη αξία και ικανότητα των δικαστών, αλλά και σωστούς συμπαραστάτες. Και συμπαραστάτες στην προκειμένη περίπτωση είναι οι δικηγόροι. Έτσι. Γι' αυτό και λεγόμαστε συλλειτουργοί της δικαιοσύνης. Και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι δικηγόροι και απαραίτητοι είναι και αναγκαίοι. Γιατί είναι υποθέσεις πάρα πολύ σοβαρές, οι οποίες θέλουν τη συμπαράσταση, στη συνδρομή, τη συμβουλή του δικηγόρου. Ακριβώς. Και ο οποίος δικηγόρος υποτίθεται ότι είναι και ο πιο μελετημένος ακριβώς, στην υπόθεση αυτή. Σαν ειδικότερος. Βέβαια, ειδικότερος. Σαν ειδικός. Έχει διατυπωθεί κατ' επανάληψη και το ερώτημα γιατί στα ελληνικά δικαστήρια, στην ελληνική δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας, ο δημόσιος κατήγορος μάλλον, ναι, ανεβαίνει στην έδρα. Ενώ στα ευρωπαϊκά κράτη και στην Αμερική ο δημόσιος κατήγορος έχει το αντίστοιχο, το δεύτερο έδρανο, όπως είναι δικηγόροι, το απέναντι είναι του εισαγγελέως και ναι, των βοηθών του. Ναι. Οπότε θέλω να πω ότι η αντιπαράθεση μεταξύ του δικηγόρου και του δημόσιου κατήγορου είναι ομοιοβάθμη πλέον και όχι σε επίπεδο αφιψηλού. Ο εισαγγελέας λέει κάτι και έχει μεγαλύτερο κύρος, όπως και να το κάνουμε. Αυτά που λέτε συμβαίνουν, όπως είπατε, στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Βέβαια. Είναι ανάλογα και αντίστοιχα με την νομοθεσία, με το δίκαιο που επικρατεί. Εδώ, τη θέση του δημόσιου κατηγόρου ή τη θέση του εισαγγελέως. Το ρωτάω έτσι, ναι, ναι, παρεπιπτόντως. Έχει τη δυνατότητα, με την έννοια που το λέτε εσείς όμως, ναι, έχει τη δυνατότητα να την έχει ο δικηγόρος, ο παραστάτης της πολιτικής αγωγής. Έχουμε δικηγόρο υπερασπίσεως, υπέρ του κατηγορουμένου, ναι, και έχουμε και δικηγόρο πολιτικής αγωγής, εις βάρος του κατηγορουμένου και υπέρ του θυγέντος. Ο εισαγγελέας έχει το ρόλο αυτό που λέτε πλέον, αλλά σαν πρόταση ολοκληρωμένη που συνήθως κάνουν γιατί είναι κατατοπισμένη και κατάλληλη, ολοκληρωμένη πρόταση που κάνει στην δικαστική αρχή, στη σύνθεση του δικαστηρίου, ναι, την οποία συνήθως μπορεί να την σεβαστούν, άλλοτε μπορεί να διαφωνήσουν και να έχουν διαφορετική πολλές απόφαση πολλές φορές από την πρόταση του εισαγγελέα. Ναι, αυτό είναι γεγονός, ναι, πολλές φορές. Ναι. Γιατί ο δικαστής και οι δικαστές μάλλον